Αγαπημένοι μου φίλοι και φίλοι και φίλες, σας χαιρετώ. Εύχομαι να είστε πάρα πολύ καλά και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που με την καινούργια σεζόν μας δίνετε πάλι ευκαιρία για μια ακόμη φορά να αναπτύξουμε ιδέες, να κάνουμε καινούργια σεμινάρια. Θα ήθελα να σας παρουσιάσω ένα καινούργιο σεμινάριο που έχω ετοιμάσει. Θα βρείτε όλες τις λεπτομέρειες στη Λεζάντα. Και αυτό το σεμινάριο ανταποκρίνεται στην απελευθέρωση του εγώ, του πονοσώματος, με τη βοήθεια του υποσυνείδητου. Είναι ένα αρκετά ενδιαφέρον σεμινάριο και νομίζω ότι το εγώ, η απελευθέρωση του εγώ είναι κάτι που αφορά όλους μας. Η μετάβαση λοιπόν από την αυταπάτη, την ψευδαίσθηση του περιοριστικού εγώ και του πονοσώματος στην ελευθερία του είναι και της ύπαρξης. Η λέξη «εγώ» ενσωματώνει το μεγαλύτερο λάθος, την πιο ισχυρή πλάνη, την ψευδαίσθηση και συγχρόνως όμως την πιο βαθιά αλήθεια. Μια πλασματική αίσθηση ταυτότητας είναι το «εγώ». Μια οπτική ψευδαίσθηση συνειδητότητας, όπως πολύ σωστά την αναφέρει ο βαθιά ενορατικός Αλμπέρτος Αϊνστάιν, όπου η υποκειμενική μας πραγματικότητα γίνεται αντανάκλαση της αρχικής ψευδαίσθησης. Το εγώ δεν είναι τίποτα παρά μία εικόνα που έχει πλάσει για τον εαυτό σας. Η ψευδαίσθηση του ιδεατού, της επιθυμίας και του προγραμματισμού των άλλων. Το εγώ λοιπόν δεν είναι τίποτα άλλο παρά η κοινωνική μας μάσκα. Η ρόλη που παίζουμε, αυτό που θέλουν οι άλλοι να αντιπροσωπεύουμε, όμως δεν είναι αυτό που πραγματικά είμαστε. Είναι μία κοινωνική, επίπλαστη, ψευδαισθησιακή μάσκα που ζει βέβαια και επεκτείνεται με την επιδοκιμασία, την αποδοχή των άλλων, κάτω από όρους. Αυτό θέλουμε να είμαστε. Αυτό είναι το εγώ μας, η μάσκα μας, το προσωπείο μας, που επιθυμεί να ελέγχει, να νιώθει ασφάλεια, που τρέφεται από την εξουσία και ζει μέσα στο φόβο. Το γνωρίζουμε, το αντιλαμβανόμαστε, ότι αυτό είναι το εγώ μας, η προσωπικότητα. Είναι ένας στίχος που δεν μας επιτρέπει να έχουμε επικοινωνία με τη συμπατική ενέργεια. Μας ξεκόβει τελείως από την πραγματική ουσία των πραγμάτων, την αληθινή μας φύση, την πηγή μας. Μας ξεκόβει. Όμως υπάρχουν και αισιόδοξα νέα, δεν είναι μόνο αυτό. Μπορούμε να το αλλάξουμε. Αν μπορούμε εκείνη τη στιγμή που αναγνωρίζουμε αυτή την ψευδαίσθηση από τη θέση του παρατηρητή, απλά παρατηρώντας, χωρίς καμία ταύτιση, χωρίς καμία εκλογήκευση, χωρίς καμία κρίση, χωρίς να είμαστε μέσα από ρόλους που δημιουργούν ψυχαναγκαστικές ανάγκες, εκείνη τη στιγμή διαλύεται και η ψευδαίσθηση, δηλαδή η αναγνώριση και συγχρόνως η αποδοχή της ύπαρξης αυτής της ψευδαίσθησης, της πλάνης, της μάγια όπως λέμε, είναι και το τέλος της ψευδαίσθησης, της πλάνης του εγώ. Χρειάζεται λοιπόν από τη θέση του παρατηρητή, όντας το παρόν, να μπορέσουμε να δεχτούμε αυτό που πραγματικά υπάρχει και να το απελευθερώσουμε. Αν αυτό που πραγματικά θέλουμε είναι το γνώθις αυτόν, που έλεγαν οι αρχαίοι μου πρόγονοι. Η αποτάφτιση δηλαδή από την προσωπικότητα, τον κόσμο των μορφών και των σκεπτομορφών. Μας δίνεται λοιπόν μια πολύ καταπληκτική ευκαιρία αυτοαξιολόγησης των επιπέδων επίγνωσης και συνειδητότητας που βρίσκεται ο καθένας μας. Μας δίνεται μια μεγάλη ευκαιρία μέσα από την αναγνώριση να αποδεχτούμε, να νιώσουμε την εσωτερική συμφιλίωση και να οδηγηθούμε στην απελευθέρωση, την απεξάρτηση από την εγκλωβισμένη ενέργεια του εγώ και του πονοσώματος. Είναι λοιπόν μια ουσιαστική εμπειρική ευκαιρία απεγκλωβισμού από αυτήν την ψευδαίσθηση του εγώ, από τους κοινωνικούς προγραμματισμούς που μας διέπουν, από την αποτάφτιση της προσωπικότητας και της ύλης, από τον κόσμο του αισθητού, της μάγια, της ψευδαίσθησης, της πλάνης. Επιλέγουμε λοιπόν με αυτοανάλυση, με αποδοχή, με τεχνικές απελευθέρωσης της ενεργειακής ψυχολογίας και όχι μόνο,
να γίνουμε οι ίδιοι σταθερή πηγή αγάπης, ηρεμίας, γαλήνης, ισορροπίας, να το εκπέμπουμε με τον νόμο της έλξης και της αυθονίας και να το εισπράττουμε ήρεμα, αβίαστα, χωρίς προσδοκία, χωρίς καμία προσκόλληση στο αποτέλεσμα. Οι έννοιες του εγώ και του πονοσώματος είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένες με την ύπαρξη, από αρχής της ζωής μας και ίσως καθορισμένες και ενεργοποιημένες σαν τάσεις από προηγούμενες σαρκώσεις μας, βάσει των ιερών συμβολέων των ψυχών του καθενός, όπως γνωρίζουμε. Το γνώθις αυτών, αυτές οι λέξεις, ήταν γραμμένες στην είσοδο του ναού του Απόλλωνα στους Δελφούς. Το θεμελιώδες ερώτημα της ζωής. Ποιος είμαι? Σε αυτό το ερώτημα, βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, υπάρχουν άπειρες απαντήσεις για τον καθένα. Τώρα, το γεγονός είναι ότι οι άνθρωποι που μένουν συνειδητοί, που παραμένουν μη συνειδητοί, που είναι εγκλωβισμένοι, που είναι παγιδευμένοι ουσιαστικά σε αυτή την ψευδαίσθηση του εγώ, στην ταύτιση δηλαδή την απόλυτη με το εγώ και την ύλη και τον κόσμο των σκεπτομορφών βέβαια, συνδέουν αυτή την απάντηση με το όνομά τους, το επάγγελμά τους, την οικονομική κατάσταση, την κοινωνική προβολή που έχουν, την προσωπική τους ιστορία, που δίνουν πολύ μεγάλη σημασία στην προσωπική τους ιστορία, στο σώμα τους και σε οτιδήποτε είναι ταυτισμένοι και έχουν επιτρέψει βασικά να τους καθορίζει. Άλλοι πάλι μπορούν να φαίνονται πιο εξελιγμένοι, επειδή βλέπουν τον εαυτό τους σαν μια θεϊκή ύπαρξη, σαν πνεύμα, σαν καθαρή συνειδητότητα. Αυτό βέβαια είναι το ζητούμενο. Να το βιώσουμε όμως, να το δούμε συνειδητά. Όχι δήθεν. Γνωρίζουν όμως ουσιαστικά τον εαυτό τους. Ή απλώς έχουν προσθέσει στο περιεχόμενο του νου μερικές έννοιες που ηχούν πνευματικά, είτε από ανθρώπους θεωρούν σημαντικούς, γκουρού ή δασκάλους, είτε είναι προϊόν εξερτημένης μάθησης. Το να γνωρίζεις τον εαυτό σου σημαίνει και πηγαίνει πολύ πιο βαθιά από μία απλή υιοθέτηση ενός συνόλου ιδεών, πεπιθήσεων, πνευματικών αληθιών. Και βέβαια δεν αναιρούμε τις πνευματικές αλήθειες, έτσι. Και φυσικά οι πνευματικές αλήθειες, οι ιδέες και οι πεπιθήσεις είναι πάρα πολύ βοηθητικοί δείκτες, αλλά από μόνες τους, σαν έννοια, σπάνια έχουν τη δύναμη να ξεριζώσουν τις πιο βαθιά εδραιωμένες κεντρικές έννοιες του ποιος νομίζουμε ότι είμαστε. Το να γνωρίσεις λοιπόν τον εαυτό σου σημαίνει πρώτον να έχεις βαθιά ριζωμένη πίστη, εμπιστοσύνη στην έννοια της ύπαρξης. Που για να το καταφέρω σε αυτό χρειάζεται αποδοχή του τωρινού εαυτού, σαν ένα πλαίσιο εξέλιξης. Πλήρη αποδοχή και αγάπη. Αλλαγή των περιοριστικών και ανελαστικών πεπιθήσεων που έχουν εδραιωθεί στο νου, αλλαγή δηλαδή όλων αυτών των σκεπτομορφών που δημιουργούν όλα τα αρνητικά συναισθήματα που μας καθορίζουν. Και όλο αυτό χρειάζεται να γίνει με απόλυτο άφημα στη ροή, στο τώρα, με εμπιστοσύνη στη σοφία του σύμπαντος, με εμπιστοσύνη στην ενδογενή αδιαφυσβήτητη σοφία της εσωτερικής μας υπόστασης. Σημαίνει άφημα στον νόμο της λιγότερης αντίστασης. Δεν χρειάζεται υπερβολική προσπάθεια για να είμαστε αυτό που χρειάζεται να είμαστε. Σημαίνει άφημα στον νόμο της λιγότερης προσπάθειας, της λιγότερης αντίστασης, όπως αναφέρει και ο Τσόπρα. Άφημα στην ενέργεια με εμπιστοσύνη, στην εσωτερική μας διέστηση, έτσι, που έρχεται μετά από τη σύνδεση με τον εσωτερικό ανώτερο εαυτό μας. Εμπιστοσύνη στον νόμο της έλξης, χωρίς προσδοκία, χωρίς προσκόλληση στο όποιο αποτέλεσμα, με απόλυτο άφημα. Σαν μια σημαντική ανάγκη να βιώσουμε αυτό το συναρπαστικό ταξίδι της αυτογνωσίας του τέλειου, υπέροχου, ανώτερου εαυτού μας. Μπορεί πραγματικά να ανακαλύψουμε ότι αυτό που πραγματικά είναι σημαντικό για μας δεν είναι απαραίτητο πάντα αυτό που λέμε πιστεύουμε, αλλά αυτό που αποκαλύπτουν οι πράξεις και αντιδράσεις μας.
Μας βάζει το ερέθισμα να αναλογιστούμε ποια είναι τα πράγματα που μας ταράζουν, μας ενοχλούν, μας δημιουργούν αρνητικά συναισθήματα. Κατανοείται λοιπόν ότι η απελευθέρωση από το εγώ είναι ο πραγματικός σκοπός της ζωής κάθε ανθρώπου. Είναι απολύτως απαραίτητο. Αν θέλουμε να έρθουμε σε επαφή με τον ντάρμα μας, τον σκοπό της ζωής μας, χρειάζεται πρωταρχικά να απελευθερωθούμε από το εγώ και την προσωπικότητα. Όμως, κατανοούμε ότι επιτυχάνεται και είναι μια διαρκή αέναη κίνηση ανακάλυψης, αυτοεξερεύνησης, κατανόησης του ίδιου του εαυτού. Του συνόλου αυτού της τεράστιας δομής της συνείδησης, απελευθέρωση από φόβους, από το φόβο της αλλαγής, από το φόβο της ανάληψης ευθυνών, από το φόβο της αξίας και του αποτελέσματος που όλοι, δυστυχώς, οι περισσότεροι, αν όχι όλοι, είμαστε σε αυτήν τη διάσταση, έτσι. Ο φόβος της αξίας που είναι μεγαλύτερος και από αυτόν τον φόβο του θανάτου. Απελευθερωθούμε από τον φόβο της ελευθερίας, της αποτυχίας, της πειθαρχίας και από άλλους σημαντικούς φόβους που διαβούν τη ζωή μας. Και όλα αυτά χρειάζεται να γίνουν χωρίς να έχουν κανένα σκοπό, χωρίς κανένα κίνητρο κέρδους, χωρίς καμία ανταμοιβή, απλά για να προσεγγίσουμε τα στοιχεία του ανώτερου θεϊκού εαυτού μας, χωρίς προσκόλληση και χωρίς προσδοκία στο όποιο αποτέλεσμα. Θα αναφέρουμε για το πονόσωμα, το οποίο πονόσωμα και εγώ, όπως αναφέραμε, είναι σχετικά ταυτόσιμες έννοιες. Το πονόσωμα δεν είναι τίποτα άλλο παρά μία ημιαυτόματη ενεργειακή μορφή, μια οντότητα, η οποία αποτελείται από το συναίσθημα. Και λόγω της ανθρώπινης τάσης να διονύζουμε παλιά συναισθήματα, όλοι σχεδόν κουβαλάμε στο ενεργειακό μας πεδίο μια συσσόρευση παλιού συναισθηματικού πόνου. Αυτό που ονομάζουμε πονόσωμα. Έτσι. Γιατί το μεγαλύτερο μέρος της ανθρώπινης τάσης είναι αυτό. Να διονύζουμε παλιά συναισθήματα, να είναι ακούσιο, αυτόματο, επαναληπτικό, είναι η ψυχαναγκαστική επανάληψη που έλεγε ο Φρόιντ. Αν και το ανθρώπινο σώμα είναι πάρα πολύ ευφυές και το γνωρίζουμε, αλλά δεν το αποδεχόμαστε. Το ανθρώπινο σώμα λοιπόν μέσα στην ευφυΐα του δεν μπορεί να αποδεχθεί και να αντιληφθεί τη διαφορά ανάμεσα στην πραγματική κατάσταση και σε μία σκέψη. Τα υπολείμματα λοιπόν αυτά του πόνου που μένουν πίσω από κάθε ισχυρό αρνητικό συναίσθημα που δεν έχουμε καταφέρει να αντιμετωπίσουμε, που δεν έχουμε καταφέρει να αποδεχθούμε, ενώνονται όλα αυτά για να αποτελέσουν ένα ενεργειακό, ενιαίο πεδίο που ζει και τρέφεται στα ίδια τα κύτταρα του σώματός μας. Και αυτό το ενεργειακό πεδίο όλων αυτών των παλιών, αλλά πολύ ζωντανών ακόμη συναισθημάτων, αποτελεί το πονόσωμα. Και κάθε συναισθηματική εμπειρία οδυνηρή ή το δράμα, γιατί πολλοί άνθρωποι ζουν μέσα από το δράμα, drama queen, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν τροφή στο πονόσωμα. Ο πόνος, το αρνητικό συναίσθημα, τρέφει το πονόσωμα. Όλες οι αρνητικές σκέψεις που κάνουμε, γιατί δυστυχώς το μυαλό των περισσότερων ανθρώπων έχει τη συνήθεια να ταυτίζεται κατευθείαν με το αρνητικό συναίσθημα, όχι με το θετικό. Όλες λοιπόν αυτές οι αρνητικές σκέψεις είναι συμβατές με το ενεργειακό πεδίο του πονοσώματος. Και έτσι δημιουργείται ένας εθισμός στη δυστυχία. Όσο και αν σας ακούγεται παράξενο, δημιουργείται ένας εθισμός στη δυστυχία. Πολύ σημαντικό αυτό. Και όταν γίνει αυτό, το συναίσθημα από το πονόσωμα, όπως καταλαβαίνετε, είναι πολύ εύκολο να αποκτήσει τον έλεγχο της σκέψης. Και από τη στιγμή που ο νους έχει καταληφθεί από το πονόσωμα, η σκέψη μέσα στο κεφάλι μας, η φωνή μέσα στο κεφάλι μας γίνεται αρνητική, θέλει να τρέφεται με λυπητερές, αγχώδεις, θυμωμένες ιστορίες, μια ανακύκλωση όλων αυτών του δράματος, των λυπητερών ιστοριών, γύρω από εμάς, γύρω από τη ζωή, γύρω από τους ανθρώπους, από περασμένα μελλοντικά ή φανταστικά σενάρια. Και έτσι λοιπόν ολότελα ο εαυτός μας
είναι ταυτισμένος με αυτό που λέει η φωνή μέσα στο κεφάλι μας. Πιστεύει δηλαδή σε όλες αυτές τις διαστραβλωμένες σκέψεις και όλα αυτά τα υποθετικά σενάρια. Και σε αυτό ακριβώς το σημείο έχει εγκατασταθεί ο εθισμός στη δυστυχία, στον πόνο. Και το πονόσωμα τρέφεται από τον πόνο. Πώς θα γίνει τώρα να ταυτιστούμε από το πονόσωμα? Είναι απλό στην ουσία. Μπορούμε να πάψουμε να προσθέτουμε άλλο πόνο στο ήδη υπάρχον πονόσωμα. Να απελευθερωθούμε από αυτή την ολέθρια συνήθεια που έχουν περισσότεροι, της συσσόρευσης και διαιώνησης παλιών συναισθημάτων. Απλά με την αποδοχή, με το να ζούμε στο παρόν. Ο καταπληκτικός Τόλε αναφέρει ένα περιστατικό με τις πάπιες που μαλώνουν και όταν σταματήσει πάλι μεταξύ τους, απλά τεινάζουν τις φτερούγες και δεν νιώθουν τίποτα. Ζουν στο παρόν. Ξεφεύγουν από τον πόλεμο που είχαν το προηγούμενο δευτερόλεπτο. Αυτό ακριβώς καλούμαστε να κάνουμε και εμείς, τεινάζοντας μεταφορικά τις φτερούγες μας. Να απέχουμε από αυτήν την νοητική αιμονή και την προσκόλληση στο παρελθόν. Μπορούμε να μάθουμε να μην διατηρούμε αιμονικά καταστάσεις ή γεγονότα που συνέβησαν στο παρελθόν, που είναι ζωντανά ακόμα στο νου, αλλά να στρέψουμε την προσοχή μας στο άχρονο τώρα, στην παρούσα στιγμή. Μόνο το τώρα μετράει. Το παρελθόν είναι κάτι πεπερασμένο, πεθαμένο. Το μέλλον είναι αδιόρατο, δεν μπορούμε να το ελέγξουμε. Μόνο το παρόν μετράει, το τώρα, η στιγμή. Μπορούμε λοιπόν να στρέψουμε την προσοχή μας στο άχρονο τώρα, την παρούσα στιγμή, για να αυτοπροστατευτούμε και να απελευθερωθούμε από τη δύναμη του πονοσώματος, έτσι. Μπορούμε μέσα σε αυτό να χρησιμοποιήσουμε τη δύναμη του υποσυνείδητου νου. Το υποσυνείδητο είναι πάρα πολύ ισχυρό, το γνωρίζουμε, είναι πολύ πιο δυνατό από το συνειδητό νου, αλλά δεν έχει διάκριση. Χρειάζεται λοιπόν να συνειδητοποιήσουμε ότι στα βάθη του υποσυνείδητού μας εδράζει μια περιόριστη σοφία, την οποία σεβόμαστε και αποδεχόμαστε, μια περιόριστη δύναμη, μια άπειρη ευφία, όμως έχουμε την απεριόριστη δυνατότητα και με την ελεύθερη βούληση πάντα να τη θασεύσουμε και να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη δύναμη του υποσυνείδητου. Για δημιουργία, για να αλλάξουμε τη ζωή μας, για να προσεγγίσουμε και να επιτύχουμε επιθυμίες και ιδεώδη. Όλα μπορούμε να τα καταφέρουμε. Στον υποσυνείδητο νου υπάρχουν όλες οι λύσεις. Θα ανακαλύψουμε τον εσωτερικό κόσμο της σκέψης, των συναισθημάτων και δύναμης, τη δύναμη του φωτός, της αγάπης, τη δύναμη της ομορφιάς. Μπορούμε να αντλήσουμε κρυμμένες δυνάμεις, να γίνουμε κυρίαρχοι αυτής της δύναμης, του υποσυνείδητου νου, της εσωτερικής σοφίας. Είναι δική μας, είμαστε μέρος αυτής. Και να εναρμονιστούμε με τον νόμο της αυθονίας, της χαράς, της ευδαιμονίας, γιατί αυτά είναι η ποιότητα της ψυχής μας. Η απεριόριστη ευφία του υποσυνείδητου μας καθοδηγεί. Δεν διατυπώνει αντιρρήσεις. Δέχεται αυτό που σας είπα προηγουμένως για τη διάκριση, προσέξτε το λιγάκι. Το υποσυνείδητο δέχεται αυτό ακριβώς που του υπαγορεύουμε, που του υπαγορεύει ο συνειδητός νους. Και προωθεί αυτό, προωθεί την επιτυχία σε όλους τους τομείς, πνευματικό, νοητικό και σε υλικό επίπεδο. Γι' αυτό, χωρίς όμως να έχει διάκριση. Γι' αυτό οι λέξεις, οι σκέψεις έχουν ισχυρή δόνηση και κυριολεκτικά δημιουργούν την πραγματικότητα που βιώνουμε. Όπως το έδαφος που δέχεται το σπόρο, έτσι και οι λέξεις επενεργοποιούν τον υποσυνείδητο νου. Το υποσυνείδητο δεν καταπιάνεται με το αν οι σκέψεις μας είναι καλές ή κακές, αληθινές ή ψεύτικες, σωστές ή λάθος. Δεν έχει αυτήν την ικανότητα της διάκρισης. Απλά αντιδρά με τη φύση των σκέψεων και εισηγήσεών μας. Δεν είναι σε θέση να έχει επιλογή και σύγκριση.
δέχεται ακριβώς αυτό που του υποβάλλουμε, όσο λανθασμένο και να είναι, και σύμφωνα με αυτό που του υποβάλλουμε, αντιδρά ανάλογα με την υποβολή που του δίνουμε. Οι πιθανές λοιπόν αποκεκτημένη ταχύτητα αρνητικές σκέψεις, γιατί είπαμε ο ανθρώπινος νους τίνει στο να κάνει πρώτα τις αρνητικές σκέψεις, όλα αυτά υπονομεύουν την ανταπόκριση του υποσυνείδητου νου. Όταν για παράδειγμα λέμε από συνήθεια, δεν μπορώ να το κάνω αυτό, είναι δύσκολο, δεν μπορώ να τα καταφέρω, είναι ακατόρθωτο. Όλα αυτά λοιπόν εμποτίζουν το υποσυνείδητο με αυτές τις σκέψεις και το υποσυνείδητο φέρεται ανάλογα με την εντολή που του δίνουμε. Δηλαδή, στην ουσία, αναπαραγάγει και εκτελεί τις σκέψεις και τις φράσεις μας, χωρίς καμία διάκριση, αν είναι σωστό ή λάθος. Έτσι. Είναι απόλυτα εκτελεστικό όργανο του συνειδητού νου. Αυτό μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε προς όφελός μας. Δεν καταλαβαίνει από αστεία, τα παίρνει όλα κατά γράμμα. Και εμείς στην πραγματικότητα σαμποτάρουμε τον εαυτό μας, αποκλείοντας τη ζωή μας από το καλό και προωθώντας ασυνείδητα την κακοτυχία μας και την κακή έκβαση των πραγμάτων. Γιατί εμείς δίνουμε τη δύναμη στις σκέψεις μας, εμείς δίνουμε σε κάθε τι τη σημασία που έχει για μας και ενεργοποιούμε το αποτέλεσμα. Χρειάζεται λοιπόν να δώσουμε την νοερή μας έγκριση, να δεχτούμε τη σκέψη που μας υποβάλλουν. Χρειάζεται να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, να κάνουμε στο υποσυνείδητό μας υποβολές που δρούν καταλυτικά, θεραπευτικά και θετικά, ευεργετικά, μας εμπνέουν, μας ανεβάζουν σε ανώτερα επίπεδα συνειδητότητας. Με πολύ μεγάλη κατανόηση, αν δεις και κατανοήσεις αυτός που πραγματικά είσαι, σε αυτήν ακριβώς την κατανόηση και τη συνειδητοποίηση έχει γίνει ήδη και η μεταμόρφωση. Η ελευθερία λοιπόν βρίσκεται στο καθένα μας και είναι όχι να προσπαθούμε να γίνουμε κάτι διαφορετικό από αυτό που είμαστε, αλλά ή να ακολουθούμε πιστά κάποια παράδοση, κάποιο γκουρού, αλλά να κατανοούμε κάθε στιγμή αυτό που είμαστε, επίγνωση της στιγμής. Αυτού που είμαστε, επίγνωση αυτού που είμαστε. Να το αποδεχόμαστε σαν ένα προσωρινό στάδιο εξέλιξης, γιατί αυτό αλλάζει, έτσι. Δεν παραμένει το ίδιο. Η ενέργεια δεν είναι σταθερή, είναι σε μια νέα κίνηση. Και να το αποδεχτούμε σε ένα προσωρινό στάδιο εξέλιξης, πλαίσιο εξέλιξης και αργότερα να το αφήσουμε με εμπιστοσύνη στην αέναη ροή της ενέργειας, χωρίς προσδοκίες, είπαμε, με εμπιστοσύνη στη σοφία και παντοδυναμία του σύμπαντος, που είναι στην ουσία παντοδυναμία δική μας, έτσι. Στην εσωτερική διέστηση μιας αδιαφυσβήτης δύναμης, της εσωτερικής δύναμης που κρύβει ο καθένας μέσα. Οπότε καταλαβαίνετε, δεν χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια γι' αυτό. Αποδοχή του εγώ, συμφιλίωση με το εγώ και απελευθέρωση με κατανόηση, με αποδοχή το ανώτερο κομμάτι του εαυτού μας και με εμπιστοσύνη στην εσωτερική σοφία μας και ένωση με τη σοφία του σύμπαντος. Γιατί τι είμαστε, μικρόκοσμος στο μακρόκοσμο του σύμπαντος. Σας προσκαλώ λοιπόν να ανακαλύψουμε μαζί όλα αυτά τα υπέροχα πράγματα, να τα δεχτούμε και να τα απελευθερώσουμε με τεχνικές απελευθέρωσης της ενεργειακής ψυχολογίας και με τη βοήθεια της σοφίας του υποσυνείδητου νου, που όπως είπαμε, στην ουσία εμείς το κατευθύνουμε. Εύχομαι να είστε πάντα καλά και να επιτύχετε όλα τα όνειρα και τις προσδοκίες σας. Να είστε πάντα καλά.